Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτωθα μου παντήσας κυβερνήσας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτωθα μου παντήσας κυβερνήσας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτωθα μου παντήσας κυβερνήσας. Χριστός Ανέστη ήταν ένας κατοκατοίκων της Γαλάδ, από τη Θέσβη. Γι' αυτό ονομάζεται και Θεσβήτης. Ηλίας ο Θεσβήτης, Κοροπιώτης. Πολύ ωραίος. Απλό Κοροπή ήταν ένα προφήτης. Όχι, λέμε, είναι Κοροπιώτης. Θεσβήτης δηλαδή, όπως λέμε προφήτης Ηλίας Θεσβήτης, λέμε Κοροπιώτης. Λοιπόν, ναι. Από τη Θέσβη. Λοιπόν, λέγεται ότι όταν ήταν νεωρό στη Κούνια, ναι, τον ανούριζε άγγελος, τον Ηλία. Όταν ήρθε ηλικία ο Ηλίας, τον έκρισε προφήτη ο Θεός ο ίδιος, όχι άλλος προφήτης. Ο Θεός ο ίδιος. Εκεί στη Σαμάρια ήσαν πολλοί βασιλείς, είχαν περάσει. Και είχαν κάνει όλοι οι αμαρτίες. Αλλά ο Σιλάς ο Αχάβ έκανε τη μεγαλύτερη αμαρτία στην εποχή. Γιατί γνώρισε μια κοπέλα ονόματι Ιεζάβελ, τη λουβάτισα και τη ζήτησε από τον πατέρα της σε γάμο. Και τη λέει ο πατέρας της, εάν λες πέρσεις και προσνήσεις το βουβάλ, ας σου τη δώσω. Δεν υπακούσες να προσνήσεις το βουβάλ. Αρνήθηκε το Θεό τον Αντιδρό να προσνήσεις το όραμα του βουβάλ. Το μοσχάρι. Ναι, ναι. Ξώ. Και όταν έγινε ο γάμος, τον υποχρέωσε να πάρει και το βουβάλ να το φάσει στο Σαμάρι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος στην Αγία Φωτεινή. Εσείς προσυνάτε εκεί που δεν ξέρετε, λέει. Αλλά εμείς οι Ιουδαίοι προσυνάμε εκεί που ξέρουμε. Να ξέρεις ότι η σωτηρία είναι από την Ιουδαία και δεν είναι από τη Σαμαρία. Από την Γαλιλαία δηλαδή. Ήταν δραστήρια πολύ η Ιεζάβελ και κατόρθωσε τα σταγρήγορα να κάνει 450 ιερείς του Βάλ. 450, παρακαλώ. Και άλλοι 400 που τρώνε σε τράπεζα της Ιζάβελ. Τους είχε για προπαγάνδα, όπως είναι η Φοβάζη σήμερα. Αφού γίνανε όλα αυτά, είπε ο Θεός στον Ηλία. Η Ηλία του λέει να πας στο βασιλιά τον Ακάβ να του πεις ότι δεν θα βρέψει. Δεν θα βρέψει. Και μη φοβάσαι, διότι εγώ έρχομαι ο πίστος. Τι είναι μπροστά εσύ, έρχομαι ο πίστος. Και μη φοβάσαι. Πηγαίνει λοιπόν. Και είπε στο βασιλιά τον Ακάβ, ζει Κύριος ο Θεός. Και μπροστά του παρίσταμε, λέει. Μπροστά του Θεού είμαι εγώ τώρα. Ούτε δρόσος, ούτε βροχή. Ούτε δροσό θα βάλει, ούτε και βροχή. Εάν δεν το ζητήσω τούτο με το στόμα μου.
Αν δεν το συζητήσω με το στόμα, δεν θα βρίξει. Ούτε βρίσκει. Τίποτα. Αυτό το λόγο είπε ο Ηλίας και έγινε πάλι λόγος Κυρίου προς τον Ηλία, από το Θεό. Φύγε τώρα από εδώ και θα πας να κρυφτείς στο χείμωρο χώρα απέναντι από τον Ιορδάνη ποτάμο, μια χαράδρα μεγάλη που μόνο θηρία είναι εκεί μέσα. Ήταν του παλιά, θηρία είναι. Εκεί έχω προσέξει το κόρακα να σε θρέψουν, να σε θρέψει. Και πηγαίνει, έκανε υπακοή, πήγε και κρύφτηκε στο χείμωρο χώρα. Είναι μια σφυλιά. Πώς ανέβαινε ο δοκιμένος, τώρα που θα έχει σκάλει και ανεβαίνεις, αλλά πώς ανέβαινε, από το σκαλώνει. Και πήγαινε ο κόρακας την πρωία και του πήγαινε άρτον και κρέας. Και σφαίρας άρτον και κρέας. Και νερό έπινε εκ του χυμάρου, γιατί είχε χύμα με νερό. Αφού πέρασαν πολλές ημέρες και ενώ δεν έβρεσε, εξηράνθη ο χύμωρος, ξεράνθηκε το νερό. Και τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ηλία, φύγει από εδώ τώρα και θα πας εις το κορίον Σάρετα εις το αμέρι του Σιδώνα σήμερα. Στο κορίο που λέγεται Σάρετα, στο Σιδώνα, προς το Λίβανο. Εκεί έχω ετοιμάσει μια γυναίκα χείρα για να σε ζήσεις εκεί, κοντά, κοντά της. Πηγαίνει ο Ηλίας και βλέπει τη γυναίκα και μάζευε ξύλα απ' έξω την πύλη της πόλεως. Ξυλάει. Και της λέει, εάν έχεις λίγο νερό να μου δώσεις, δώσε μου. Δώσε μου. Αφήνει τα ξύλα με καλύτερα. Τα καλωσύνει κάτω και βιαστικά πήγαινε να πάρει να φέρει νερό. Φαίνεται ότι ήταν στο σπίτι κοντά στην πύλη της πόλης. Εάν έχεις και τεμάχιο να άρτου, φέρνει. Γυρίζει η γυναίκα με καλωσύνει, είπε «Ζή Κύριος ο Θεός, δεν έχω άρτου». Αλλά έχω μία κούφτα νεύρη στο πιθάρι και λίγο λάδι στο ραγείο, λέει. Γι' αυτό μαζεύω από τα ξυλαρά για τώρα, να το ζυμώσω για το λάδι και το νεύρη, να πάμε σήμερα και αύριο πεθάνουμε, γιατί δεν υπάρχει στην αγορά άλλο. Δεν υπάρχει εδώ. Αυτό που έχεις, είπε, θα κάνεις πιο πρώτα μια πίτα μικρή για μένα, και το υπόλοιπο για εσάς. Και σε διαβεβαιώ ότι δεν θα λύσει ούτε το βάδι, ούτε και το νέο. Θα πάμε. Λοιπόν, πήγε η γυναίκα και έκανε ό,τι είπε ο προφήτης και τον έβαλε να κάθεται στο υπερό, στο απάνω πάτωμα. Τον Ηλία. Αλλά δεν έδωσε στοιχεία ο Ηλίας ήλιο. Γιατί το κυνηγούσε ο βασιλιάς, να το βρει. Ύστερα από πολλές ημέρες, αρρωσταίνει το παιδί της και δεν είναι ούτε πνοή απάνω. Πέθανε. Τότε η γυναίκα αυτή βγήκε απ' έξω και το φωνάζει. Κύριε, λέει, ήρθες εδώ να μου ελέγξεις αμαρτίες μου και πέθανε το παιδί μου. Δώσ' μη το παιδίον εδώ. Δώσ' το εδώ. Το παίρνει το παιδί, το ανεβάζει απάνω στο υπερό, το ξαπλώνει απάνω στο στρώμα που κοιμόταν ο Ηλίας και γονατίζει μπροστά του το παιδί το νεκρό και παρακάλεσε τον Θεό και είπε, Κύριε, λέει, σε παρακαλώ, στο σπίτι αυτό που συνηγώ, που μου φιλοξενεί, έφερες μεγάλο κακό και πέθανε το παιδί. Σε παρακαλώ να επιστρέψεις την ψυχή του παιδιού. Και παρατά το παιδί ανεσθέθηκε.
τότε φωνάζει τη γυναίκα, πάρ' το παιδί σου, τώρα ζει, είπε. Α, είπε, κύριε, τώρα κατάλαβα ότι είσαι άνθρωπος του Θεού. Όταν δέσαμε το τώρα, δεν είχε καταλάβει, τότε το κατάλαβε, ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Έμεινε εκεί περίπου 3 χρόνια, στο σπίτι αυτό, και τρώγανε κάθε μέρα πίτες με λάδι και με αλευρέτη. Καλά πέρασαν. Γιατί άλλο δεν είχε καθόλου. Πεθαίναν ο κόσμος. Πίνα και τον γονέο. Και έγινε λόγος χειρούς στον Ιλιέν. Φύγε τώρα και θα πας να συναντήσεις τον βασιλιά των Αρχάδων. Φεύγει αμέσως. Ο βασιλιάς Αρχάδων αυτή την ημέρα είχε πάρει τον Οβαδία, τον οικονόμο του, τον υπουργό των οικονομικών, να πάνε να ψάξουν τις χαράδες από τα βουνά, μήπως βρουν λίγα τυφλόι ή σε λίγο νερό για τα ζώα. Διότι θα εισοδούμε για τα ζώα, είδε, και τους ύπους και τους ημιγόνους. Θα εισοδούμε και θα έρθει. Έλειτε ο Ηλίας και τον ίδιο ο Βαδίας, ο οποίος τον γνώριζε τον Ηλία. Και έπεσε και το προσκύνησε μέχρι εδάφους. Μετά μέσα. Έκανα μπροστά. Εσύ είσαι, κύριε Ηλία. Εγώ είμαι, είπε. Εγώ είμαι. Να πάει να βρεις τον κύριό σου, τον βασιλιά, να έρθει εδώ γιατί θέλω να συνομιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Κύριε Ηλία, με στέλνεις τώρα να βρω το βασιλιά και αν το πνεύμα σε κρύψει πάλι και δεν σε δει, εμένα με σκοτώσει ο βασιλιάς. Μήπως έχω κάνει καμία μαρτία. Εγώ όταν η Ιεζάβελ εξόντωνε τους προφήτες του Κυρίου, τους σκότωνε του Κυρίου, είχα κρύψει 100 προφήτες σε 2 σπήλαια, ανά 50 στο βασίλειο και τους τροφοδοτούσα κρυφά με ψωμί και με νερό. Κρυφά. Αλλά τώρα επειδή έχω φόβο Θεού, θα πάω με τον τόπο. Πηγαίνει τον βρήκε, τον φώνασε. Έλα, λέει, γιατί περιμένει ο Ηλίας να σου μιλήσει. Πηγαίνει αγριεμένος ο Βαχαβοδιάς. Και του λέει, εσύ είσαι αυτός που διαταράτησε το λαό του Ισραήλ. Δεν διαταράτω εγώ το λαό του Ισραήλ. Εξαιτίας σου υποφέρει. Εσύ είσαι αυτός. Διότι έφερε στα είδω του Σαμάρια, εδώ, που ήταν ο Χριστός εδώ. Έδιωξε ο Θεός και έκανε στη δουλειά του στον κόσμο. Τι κακό πάνω που είπε. Αυτός ο βασιλιάς έγινε. Αλλά τώρα αν θέλεις να σωθείς και εσύ και ο λαός σου, αύριο το πρωί σας περιμένω στο Καρμίζιον Όρος. Να έρθει και ο λαός μαζί και οι ιερείς και οι αυτοί που κάνουν προπαγάνδα, οι 400 που δεν ήταν ιερείς αλλά ήταν για προσυντηρισμό αυτοί. Θα φέρεις και 2 μοσχάρια, λέει. Θα κάνουμε 2 θυσίες. Την μία θα την κάνω εγώ και την άλλη θα την κάνω εσείς που είσαι πολύ. Ήρθε. Μαζεύτηκε ο κόσμος πολύ πολύ εκεί. Διψάγανε. Δίψα. Και πήγε ο Ηλίας στους ιερείς και είπε, «Έως πότε θα χωνέντε μεταξύ 2 προσκυνήματα. Έως πότε. Πόσο θα κουτσένετε, λέει, μεταξύ 2 προσκυνήματα. Ή Θεός είναι ο βάλτος. Ετοιμάστε το θυσίας εγώ. Επίλεψατε τον κόσμο. Το Μόσχο. Μοσχάρι, δηλαδή. Αλλά φωτιά δεν τα βάλετε, με προσευχή. Αν ανάψει προσευχή, με προσευχή η φωτιά, τότε θα πιστέψω στη βουλή.
Εάν δεν ανάψει και ανάψει η δική μου, τότε θα πιστέψετε όλοι σε μένα. Αυτό είναι. Το ετοιμάσαι σαν γρήγορα. Διάλεξε το μοσχάρι το κουτάρι. Τόσο στο Βαγιαπάρο για τη θυσία. Και κάνανε χορό οι ιερείς 450. Και φωνάζανε «Βαλ! Βαλ!» Ούτε φωνή, ούτε αφορές. Και επίσης το τρίπο, ο γόνος. Η τρίπος κάπου. Κάτω τη Μεσοβία μη κτηρίζουν αυτούς ο Ηλίας, τους πρόεδρους. Ε, Θεός είναι αυτός, δεν μπορεί να τρώει, μπορεί να κοιμάται, μπορεί να υπάρχει ταξίδι. Μετά το μεσημέρι, άρχισαν να καταντένονται με ξύδι και με μαγέρι. Να τρυπιώνται. Να τρυπιώνται. Να τρυπιώνται. Να τσαπαδίσει. Μπα. Τρεις η ώρα. Είπε σταματάτε εσείς. Γιατί δεν σας ακούει εγώ. Βλέπετε όλοι σε μένα, είπε στον λαό. Που ήταν στα γύρω σαν τέλεσμα. Ένα τοπίο όπως είναι ο προβλήτης Ηλίας, ο δικός μας Ηλίσσα, κολόβιος. Έτσι ψηλά. Ναι. Και νερό είχε. Έτσι. Πήγατε με νερό. Παίρνει μια νύχια ένα καντάκι γύρω γύρω, αλόγι. Ο Ηλίας μόνος είχε και υπηρέτη, αλλά δεν περιμένω σε υπηρέτης, ο Ηλίας. Έβαλε 12 πέτρες, τις 12 φυλές του Ισραήλ, ο πόλης ήταν γύρω. Έβαλε τα κλαριά, τα ψήλα, έσωξε το μοσχάρι, το έβαλε πάνω, αυτό για θυσία. Και εκεί ήσαν 4 ιδρύες. Να τις γεμίσατε νερό έως αν, ναι, σίγουρα με σίγουρα. Και άνοιξε και ένα λάδο που χωρίς σε 2 μέτρα σπόρο. Τους μετράνε το σπόρο, με το κιλό δηλαδή, το μόδιο που λέγανε, το λέει εδώ, το Ευαγγέλιο, το μόδιο. 26 χωκάδες το μόδιο ήταν, σάρι. Τραβάνε την πύχη από πάνω και ήταν ζυγισμένο, μέτρο που ήταν. Λοιπόν, άναψε η φωτιά μόνη της, άναψε, με την προσευχή. Μη διάσεις. Πάμε τη λίγη την κλείσιμο. Λοιπόν, να δευτερώσατε, τριτώσατε, τέταρτώσατε. 16 γούρνες νερό. Πλημμύρισε ο τόπος. Τι έλεγαν εγώ, θα ανάψω φωτιά αυτό το πράγμα. Και τον είδαν τον Ηλία να γονατίσει μπροστά στο θυσιαστήριο και να κάνει προσευχή. Κατάπνευσαν πύρο εξ ουρανού να κάνει το θυσιαστήριο. Ρίξε φωτιά τον ουρανό να κάνει το θυσιαστήριο. Και πέφτει πύρο, ουράνιο πύρο και έκασε όχι μόνο το νερό, τα κλαριά, το μοσχάρι και τις πέτρες έκασε. Και τότε όλοι με ένα στόμα πήγαν όλοι με το μέρος του Ηλία. Πήγαν όλοι με το μέρος του Ηλία. Λοιπόν, τον άφησαν που κάλατε ο Βασιλιά. Τα έχασε ο Βασιλιά. Γιατί ο λαός πήγε με το μέρος του Ηλία. Λάβατε λέει τους ιερείς να μην φύγει κανείς, είπε. Πιάσε αυτό, είπε στο λόγο. Και τους κατέβασε στο χείμωρο χωρά και τους έβλεψε τα δαρήνια σώμας. Στο δάνειο εδώ, με την πυρήνη μάτια. Σώρο, 450. Και πήγε, το έμπαθε ο Βασιλιάς αυτό, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τη σωστή εμφάνιση.
Και έβαλε το αυτή κάτω, δεν είδε στον ουρανό, ο Ηλίας. Ακούγεται και έρχεται βροχή, είπε. Σηκώθηκε. Δεν είδε ούτε τον ουρανό, ούτε αν είχε σύννεφα, δεν είχε, τίποτα. Το αυτή στο ψυγεί κάτω. Και πήρε το, είπε στο βασιλά, ανέβα πιο πάνω, φάε, πι και πιέ, γιατί έρχεται βροχή. Έρχεται. Και παίρνει τον υπεραίτη του ο Ηλίας και ανεβαίνει στην κορυφή του Καρμίδου. Και του λέει θα πας 7 φορές μέχρι το τελευταίο ύψωμα που να φαίνεται η θάλασσα. Και κάθε φορά θα μου αναφέρεις με τι θα είσαι. Πήγε την πρώτη φορά, πήγε τη δεύτερη φορά, τίποτα δεν υπάρχει. Θα πας ως Επτάγης, με την γραφή, τον αριθμό το Επτάγης το γράφει σε φοβάδα. Με την γραφή γενικά, τον αριθμό 7 το αναφέρει σε πολλά μέρη. Κατέβα κάτω και πες στον βασιλιά να ζέψει την άμαξα να φύγει γιατί έρχεται βροχή και να μην να την βοηθήσει η βροχή. Να πάει το λαό. Κατεβαίνει και του λέει γρήγορα, φύγε, λέει γρήγορα. Γιατί έρχεται βροχή, ας εμποδίσει. Και παίρνει το λαό και φύγανε. Αυτό το σύννεφο της μιας παλάμης σε λίγα λεπτά της ώρας θόδωσε τον ουρανό. Και έρχεται μια βροχή και αστραπές και βροντές. Και πολλοί βλέπανε τον Ηλία ότι τον είδαν εκείνη. Με την πύρινη άμαξα περνούσε μπροστά στο βασιλιά στην άμαξα ως αστραπή. Αστραπή ήταν. Πήγε τα αίματα η Ωσίλισσα που είχε σκάψει παπάδες. Τους παπάδες είπε μου έσαψε, γιατί οι γυναίκες είχαν πολύ αδυναμία. Τους παπάδες. Άρα, αν έρθει η ώρα να βάλει από τους γέλιους θα έρθει πρώτα, από ορισμένους όχι όλους. Η δευτέρα παρουσία του Ηλία, του προφήτη Ηλία, είναι ότι θα μπει μέσα στην εκκλησία. Και θα τους πετάξει έξω. Το λέει μέσα στην Αποκάλυψη. Στα μεσουράνια είναι. Εγώ θα το πω όπως το ξέρω. Δεν είπα εγώ ότι αν δεν το λες καλά. Καλά το λες. Λοιπόν, με συγχωρείς γιατί. Λοιπόν, και έστειλε μηνυτά στη Βασίλισσα ότι αύριο το πρωί ο Ηλίας θα το σφάξουμε όπως έσαξε ο Ζήρης. Και φοβηθείς για το λόγο αυτό ο Ηλίας και έφυγε πρωί πρωί και πεφάξε όλη την ημέρα βράδιασε, βράση και έβαλε μοξιδάρι μια πέτρα και κοιμήθηκε από κάτω από μια Ιάκυντος, από ένα δεντράκι που λέγεται Ιάκυντος. Εκεί που κοιμόταν το σκουντάει Άγιος Κύριος. Ηλία του λέει, σηκώβα, πάει και πιε. Και σηκώνει και βλέπει ψωμί αυτόν και καψάσου ύδατος. Μεταλλικό, μεγάλο. Που μπορούσε να κοιτώ νερό. Νερό. Έφαγε και έφυγε το νερό και ξανακοιμήθηκε. Και πάλι για δεύτερη φορά το ξυπνάει ο άνθρωπος. Και ξανά του πήγε ψωμί και νερό. Σήκω, φάει και πιέ, γιατί έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Και φεύγει από εκεί και περπάτησε 40 ημέρες. Μυστικός.
φτάνει το όρος των χωρίων, κοντά στο Σινά. Κοντά, ενώ δεν είναι τα πάντα. Τον χαμηλούδια και χωρίων και το άλλο είναι Σινά. Ψηλό πάρα πολύ ψηλό. Εκεί βρήκε μια σφυλιά, γιατί όσοι πάνε εκεί δεν ρωτάνε πού είναι η σφυλιά του Ηλία. Δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω. Ή δεν το ξέρουν τι είναι αυτή. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, εκεί άκουσα τη φωνή του Θεού, ο Ηλίας. Η Ηλία του λέει, τι κάνεις εδώ. Πετάγεται ο Ηλίας. Κύριε, λέει, μένω εις άκρων ζηλωτής. Ζήλω, λέει. Το θέλω του Θεού. Με ζήλω. Διότι ο λαός έχει εγκαταλείψει και έχω μείνει μόνος. Μπράβο. Έβγα απ' έξω από σειρά. Βγαίνει απ' έξω ο Ηλίας. Και σηκώθηκε ένας αναμοστρόβιλος που σήκωνε για τις πέτρες από πάνω. Αλλά δεν τον είδα να ήταν ο Κύριος εκεί. Στον αναμοστρόβιλο. Δεν είδα. Και έπειτα από τον αναμοστρόβιλο έγινε σεισμός. Εσείς το γνώμα από τα Θεμέλια. Ούτε εκεί δεν ήταν. Δεν τον είδα. Και έπειτα από το σεισμό φωτιά. Εγώ στο λαμπάδα του βουνού. Ούτε εκεί δεν ήταν. Και έπειτα από τη φωτιά ήχος λαφρού ανέμου. Ένα αεράκι, μια πνοή έτσι. Εκεί ήταν ο Κύριος. Αλλά εγώ έριξα τη μηδωτή μπροστά στα μάτια και δεν τον είδα. Δεν τον είδα. Και μου λέει, τι κάνεις Ηλία εδώ πέρα. Λέω, Κύριε, μένω εις άκρων της Ευρωπής, διότι ο λαός έχει εγκαταλείψει. Και έχω μείνει μόνος τώρα. Και με κυνηγάνε τώρα. Με κυνηγάνε, με σκοτώσουν. Λέει, πού το ξέρεις αυτό ότι με έχει εγκαταλείψει όλος ο λαός. Ποιος τα είπε αυτό. Πού τα ξέρεις, είπε. Λέμε και εμείς σήμερα, γιατί όλοι για τον Βρούνο είμαστε. Δεν θα γνωρίζω για το όνομα. Είναι και καλή άνθρωπη. Βέβαια, όπως είπατε. Αντίμονα. Είναι και καλή άνθρωπη. Λέω εγώ, είμαι για το φούρνο μην είμαι. Ναι. Είναι κι άλλοι πιο χειρότεροι από μένα. Μην πούμε ότι είμαστε άγιοι άνθρωποι. Ότι είμαι θα αμαρτωλή. Ναι. Λοιπόν. Εγώ έχω φυλάξει, λέει, 7.000 ψυχές, οι οποίοι δεν έχουν φύγει εγώ να σε βάλω. Και εσύ λες ότι είσαι μόνος σου. 7.000 έχω φυλάξει. Αλλά τώρα φύγε και θα πας στην έρημο της Δαμασκού. Πού να πας στη Δαμασκού. Πόσο μακριά, στη Συρία δηλαδή. Και θα κρίσεις Ελισσό το προφήτη αντί σου, να σε αντιδικασίσει. Να αντιδικασίσει. Εις το χωρίον Αβδελμαουδά. Εκεί στην έρημο του Δαμασκού ήταν το χωρίο Αβδελμαουδά. Λοιπόν, πηγαίνει, πέρασε κοντά και ήταν ο Ελισσέος με 10 ζευγάρια πόδια. Ζευγαρίζαν. 10 άρωτρα. Τώρα πίσω από κάτω. 10 αυδάκια δεν πάνε. Στην πέρασά τους. Και του έριξε τη μηδωτή απάνω του Ελισσέου. Σταματάει τα πόδια. Τα έβγαλε από το αυλάκι, τα έβγαλε απ' έξω. Και του λέει, Κύριε, λέει, να μου επιτρέψεις να πάω να φιλήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τι αδυναμία είχε. Το πατέρα μου, ο Σαββάτ. Ο
ονόματα, της πατέρας. Να φιλήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου, λέει, και έπειτα έρθουμε μαζί σου. Πήγαινε. Πήγε, τους χαιρέτησε και πηγαίνει στα δύο βόδια και τους έκανε τραπέζι στο βολιό, στο λαό. Το μοίρασε όλο. Και έγινε ακόμα στο Ηλία μετά ο Ελισσέος. Από εκεί είχε μια αποστολή να κάνει, τον άφησε τον Ελισσέο σε ένα μέρος. Μην εδώ Ελισσέ, λέει, γιατί έχω μια αποστολή να κάνω και πρέπει να την κάνω μόνος μου. Τι γίνεται. Αυτός ο βασιλιάς του Ακάου και η Γεζάδα είχε ένα αμπέλι ο δίκαιος στον Αβουθέ. Και του το ζήτησε επειδή το είχε κοντά στο σπίτι του ο βασιλιάς να του δώσει να το κάνει κύπουλα κάμω, να το σλάχνει. Και σου δίνω άλλο αμπέλιο. Ζει Κύριος ο Θεός, δεν σου δίνω το αμπέλιο. Διότι όταν έρχομαι εδώ, θυμάμαι τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Το πληρώνει. Το πληρώνει. Πηγαίνει ο βασιλιάς λίγη μέρα στο σπίτι. Τον βλέπει η βασίλισσα. Τι έχεις εσύ, αυτό και αυτό λέει. Το ζήτησα από τον Αβουθέ το αμπέλι και δεν μου το δίνει. Μη στενοχωρείς, θα το πάρεις σε λίγες ημέρες. Γιατί η γυναίκα είναι Θεός και Λάξη. Ναι, είναι Θεός και Λάξη. Όχι όλες. Με συγχωρείτε και όλες. Το παραδέχω, οι γυναίκες είναι έξω από εδώ. Λοιπόν, παίρνει και γράφει γράμμα προς τους επάρχους. Γράμμα. Με το χαρακτήρα του βασιλιά. Βάζει πλαστογραφία, την υπογραφή του βασιλιά και τη σωρία του τη θέλει, σωρία τα γράμματα, ότι τα είχα ήταν αποσταλμένα από το βασιλιά τα γράμματα. Και τι έγραφε μέσα. Θα κάνει και θα κηρύξετε επίσημη νηστεία. Επίσημη νηστεία. Και θα βάλετε αρχηγό τον Αβουθέ. Αυτό που είχε τον παιδί. Το δίκαιο τον άνθρωπο. Τον αυθέλη. Και θα βρείτε δύο κακούς ανθρώπους, δύο ψευδομάρτυρες, να το καταγγείλουν ότι θα ευλογήσει το Θεό και το βασιλιά και είχε θάνατο διαλυθό χωρίς μου. Το πέτυχε. Το έκανε το δικό σου. Και πήγαινε να πάει στο αμπέλι τώρα γιατί πέθανε εγώ να βοηθώ. Πήγαινε να πάει στο αμπέλι και βρίσκε το προφητηλία μέσα στο αμπέλι. Του λέει με βρήκες ευθερά μου. Σε βρήκα είπε, ναι. Γιατί εσύ έχεις γεννηθεί να πράξεις κακό και όχι καλό έργαση στη ζωή σου. Αλλά στον τόπο αυτό που έγινε τα σκυλιά, το αίμα του να βοηθέσει του δυο, θα κλείσουν και το αίμα το δικό σου. Και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου θα φάνε τα σκυλάκια. Τα σκυλάκια. Και εντράπηκε, ο βασιλιάς. Και πετάει το βασιλικό μαντίο. Και βρήκε κάτι πάλι τσουβάλια και τα έριξε απάνω. Και του λέει ο καλός Θεός.
του Ηλία. Το βλέπεις, λέει, το βασιλά, πόσο ταπεινώθηκε, μπροστά μου, ταπείνωση του. Η ταπείνωση. Κερδίζεις, ταπείνωση. Κερδίζεις. Δεν κάνει, ποτέ δεν κάνει. Να είναι ταπεινωσόμενος. Λοιπόν, πόσο ταπεινώθηκε, μπροστά μου. Δεν ατιμωρήσω αυτόν, ναι. Τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Κύριε Χάρη. Βασιλιάς, γιατί ταπεινώθηκε. Και μόλις πήγε αυτός ο βασιλιάς, πέθανε. Πέθανε, το θάψανε τον αμήνα. Και ήρθε μετά ο νότι ο Χαζίας, ο γιος, μεγάλο γιος. Και πήρε τη βασιλεία. Έχει Σαμάρια γίνεται. Έγινε βασίλειος αυτός. Δεν βασίλειψε μόνο 2-3 ημέρες και πέφτει από το λόγο υπερό και σακατεύθηκε. Και έστειλε ανθρώπους να ρωτήσουν το Βέλζεβου. Το ίδιο. Το διάβολο, το ίδιο. Να είναι θα γίνει καλά ο βασιλιάς ή δεν θα γίνει. Πηγαίνει. Λοιπόν. Εκεί παρουσιάζει η Ηλία ο Μέγας Αρχάγγελος. Η Ηλία του λέει, τους δουλεύεις αυτοί που πάνε στον δρόμο. Ναι, είπε, δουλεύουνε. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος. Πήγε να τους εμποδίσει, είπε, να μην πάνε. Πηγαίνει, πού πάτε. Να ρώτησε ο βασιλιάς και πάνε να ρωτήσει το Βελζεβού, το διάβολο. Να μην θα γίνει πάνε. Γύρισε πίσω. Να μην πάτε. Και αυτοί φοβηθήκανε και γύρισαν πίσω. Τους ρωτάει. Δεν πήγαμε, λέει. Γιατί δεν πήγατε. Γιατί μας μπόδισε κάποιος στον δρόμο, λέει. Ποιος ήταν. Τι χαρά του έτσι καλή. Ένας άνθρωπος του δασίτρικος, λέει. Τρικωτός πολύ. Ο Ηλίας. Α, είναι ο Ηλίας. Και διατάζει ένα πεντηκόντο. Πεντηκόντακο. Το σωματικό, με 50 σαρτιώρες, να πάνε να πιάσουν με τον Ηλία, με τον Πάνσο Βασίλειο. Πήγε. Πεντηκόνταρχος ο σωματικός, με 50 σαρτιώρες. Άνθρωπε του Θεού, κατέβα κάτω, διότι έχω διαταγή να σε δέσω και να σε πάω δεμένο στο Βασίλειο. Αφού λες εσύ ότι εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, ας πέσει φωτιά να κάψει εσένα και τους πεντηκονταρχούς. Ναι. Και πέφεσε φωτιά και σου έκανε καψάλα. Ναι. 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 Φωτιά. Φωτιά. Το έμαθε αυτό ο βασιλιάς και δεύτερο πεντηκονταρχό, ο οποίος έπαθε τα ίδια κι αυτός. Μπερζής. Έσαιρε και τρίτο μετά. Αλλά ο τρίτος φοβήθηκε που είδε τα πτώματα καμένα κάτω και έπεσε και το προσνήσε μέχρι λάθος τον Ηλία. Τον Αγιώ δεν είναι βέβαια. Λοιπόν, τι λέει, άνθρωπε του Θεού λέει, έχω διαταγή, τι να κάνω, πες μου, τι να κάνω, τι να κάνω, έχω διαταγή. Και του λέει ο Αρχάγγελος ότι πήγαινε μαζί με αυτό το τρίτο και να του πεις του βασιλέα ότι θα πεθάνει. Αυτό είναι το μισό. Και πηγαίνει και του είπε θα πεθάνεις γιατί δεν βρήκες Θεό εδώ να ρωτήσεις στη Σαμάρια. Θα πεθάνει. Και πέθανε.
και πεθαίνει και η μάνα του και τα αδέρφια και δεν τον θάψανε, αλλά σώγανε τα σκυλιά. Έτσι και επί ολίας, γιατί έγινε. Αφού τελείωσε αυτή την αποστολή, πήγε βρήκε τον Ελισέ. Τον λέει, Ελισέ, μείνε εδώ, λέει, διότι ο Κύριος με προσέταξε να πάω μέχρι το χωρίο. Βεθύ. Ζει Κύριος Θεός, ζει και η ψυχή σου, λέει. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Έλα. Πήγαινε, εκεί ήταν 50 παιδιά προβλητών, άνδρες, σωστοί άνδρες. Μεγάλη δηλαδή, ελληνικά παιδιά. Παιδιά προφητών ήταν. Και είπαν στον Ελισσαίο, το ξέρεις σήμερα ότι φεύγει ο πατέρας σου. Το ξέρω είμαι. Γι' αυτό δεν αφοβώ. Και από το χωριό αυτό, είπε ο Ελισσαίος πάλι, ότι μείνε εδώ Ελισσαίο μαζί με τα παιδιά, διότι ο Κύριος με προσέδωσε να πάω μέχρι την Ιερικό. Και είπε πάλι ο Ελισσαίος, ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου, λέει. Θα έρθω και εγώ στην Ιερικό. Και πήγανε, προβληθήσαν και τα 50 και οι 50 άντρες των προφητών. Και από εκεί πάλι είπε ο Ιερικός, μείνε εδώ Ελισσαίο, λέει. Διότι ο Κύριος με προσέδωσε να πάω μέχρι τον Ιορδάνη τον ποτάμο. Ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου. Θα φύγω, και πηγαίνει στον Ιορδάνη. Και έβγαλε την εντολή ο Ιορδάνης. Και χτυπάει τα νερά του Ιορδάνη. Ένα κύμα, το άνερο. Και σταμάτησε πιτό. Το ποτάμι, σταμάτησε πιτό. Τα νερά που κατεβαίναν, μείναν πιτό. Και έγινε τύπος. Και τα νερά που φεύγαν, φύγαν. Και πέρασαν, συγγνώμη, που δεν διάζει, δεν διάζει. Τι είπες. Ναι, τι είπες τώρα. Δεν διαστήκανε αν πρέπει. Σιγά σιγά δηλαδή. Συνομιλούντες, κουβεντιάζαν. Ναι, κουβεντιάζαν. Βγήκαν στην ξηρά. Και το ποτάμι ξανακύλησε. Έφυγε. Ξανακύλησε το νερό. Ζήτησε μου τίποτα καμιά χάρη να σου δώσω. Και λέει, πατέρα, θέλω να έχω δικό πνεύμα από το δικό σου. Τι δεν θέλω, Ελισσαίος. Δεν θα πιστεύω. Να έχεις δικό πνεύμα από το δικό μου. Ναι. Θα το έχεις, είπε. Αλλά εάν με δεις που θα πάω στον ουρανό, θα με δεις στον ουρανό που θα πηγαίνω. Ναι. Και κατεβαίνει, πήρνει η άμαξα και πήρνει ένα άλογα. Άμαξα, η άλογα, φωτιά. Και ανεβαίνει απάνω η δία σου, στο πήρνει η άμαξα. Και έφυγε διάνομος τροβίδου. Πώς το κάνει ένα ανεμοστρόβιτος. Για ανεμοστρόβιτο. Πάτερ μου. Δεν τον είδα. Για να πάρει το δικό μου. Και του πέδωσε ότι είμαι εδώ τι. Κατ' τον ουρανό. Γι' αυτό λέει, άνωθεν καταπέμψας Ελισσαίου την χάρη. Νόσος από διόγη και λεπρούς καθαρίς. Λέει το απολυτήριο, διότι έχουν το ίδιο απολυτήριο και ο Ηλίας και ο Ελισσαίος. Το ίδιο απολυτήριο. Λοιπόν, διπλώνει ο Ελισσαίος την εδωτή και χτύπησε τα νερά του Ιορδάνη, κάνει ξανακυλήσει. Πού είναι ο Θεός του Ηλία, εκεί ήταν ο παλαιό παρόν. Πού είναι ο Θεός της Ηλία, και χτυπάει τα νερά και σταμάζει τα νερά
αυτά που κατεβαίνανε στο μητόπο και τα άλλα που φεύγανε φύγανε. Και πέρασε ο Ελισσαίος, επίξουν εδάφους, όπως πέρασαν από την Λίγη. Εκεί είπανε τα 50 παιδιά των προφητών. Λέει τώρα το πνεύμα του Ηλία έμενε στον Ελισσαίο, λέει. Αλλά το σώμα του υπετάξει ο Θεός κάπως το είχαμε γράρα. Να πάνε να ψάξουμε να το βρούμε το σώμα του Ελισσαίου, του Ηλία. Όχι, ανήβατε, διότι ο Ηλίας πήγε με το σώμα στον μόνο. Ο Ισακός Άγγελος. Άγγελος με σάρκα, άνθρωπο. Μα όχι, θα το βρούμε. Επιμένανε δύο-τρεις φορές, επήγαινε. Και ψάξανε τρία ημερόνυχτα. Κοσκίνησαν όλο τον τόπο εκεί γύρω, είπαν ότι δεν θα βρει κανένα. Έτσι, αφού σας είπα ότι ο Ηλίας πήγαινε το σώμα στο χρόνο, εσείς, αλλά τώρα εμείς καταβόμεθα από την Ιερικό και εκεί στην Ιερικό φυτεύουμε δέντρα και δεν γίνονται γιατί τα νερά είναι πικρά. Θα περάσω, είπε ο Ηλίας, να τα δω τα νερά. Και γίνανε τα νερά από το χύμα που τρέχει πιο γλυκά από τα νερά που πήγαινε εδώ, εμείς. Δόξα τω Θεώ, ο ένας τρόπος άγγελος των πρωτών κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος Χριστούς Χριστού, Ηλίας ο ένωτος. Προτού έρθει ο Κύριος Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθει ο Κύριος, αν δεν έρθει πρώτα ο προφήτης Ηλίας. Να το ξέρουν και να το πούμε κι άλλο. Ναι. Λοιπόν, εγώ τελείωσα τώρα, με την χάρη του Θεού. Σας ευχαρίστησε. Ευχαριστούμε πολύ κι εμείς. Καμία ερώτηση να του κάνετε στο θέμα αυτά που ακούσατε. Κάποια παρατήρηση, κάποια ερώτηση, κάποια απορία. Για να απαντήσει, αν κάποιος θέλει. Είδε μη να συνεχίσω εγώ. Δεν θέλει κανείς. Εγώ... Το είπε τόσο ωραία Μιχάλη. Εγώ τα είπα όπως τα γράφει η γραφή. Ναι. Και να ξέρετε ότι δύο φορές το διάβασα. Όταν έβλεπα. Με την χάρη του Θεού το έμαθα απ' έξω, τραπηγιός και άλλη χάρη που θυμάμαι και τα ονόματα. Ναι, και τα χωριά. Όλα. Και εγώ που να τα είπε, τα ξεχνά τα χωριά. Ναι, έχω. Λοιπόν. Εντάξει, παππού. Ευχαριστούμε. Το Θεό, το Θεό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο Θεός εστί εν συναγωγή, Θεόν εν μέσω δε Θεούς διακρίνει. Εώς πώς κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε, διάψαμα. Κρίνατε ορφανό και πτωχό ταπεινό και μέσα τα δικό σας. Εξέλεστε 50 και πτωχών. 50 και πτωχών. Εκχειρός. 50, ναι, 50. Εξέλεστε 50 και πτωχών, εκχειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ούκου έγνωσαν ουδέ συνήκαν εσκότη διαπορεύσονται, σαλευθίστωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θεοί έστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίστεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γη ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν φάση της ένθεσης. Εντάξει, αυτό. Αυτό είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ και εδώ έχει γράψει ένας προφήτης που λέγεται Ασάφ. Λοιπόν,
Εδώ θα μπεις όταν θα σου πω, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο ψαλμό. Οι ψαλμοί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι προ-Χριστού. Προ-Χριστού. Πριν 1000 χρόνια. Γραμμένα. Και... Πριν 1000 χρόνια. Πριν 1000 χρόνια, λέμε προ-Χριστού. Παππούς, σε παρακαλώ, μη με διακόψεις. Μα δεν το καθαίρεσες. Δεν το καθαίρεσες. Δεν το. Δώστε και μια μαγκούρα εκεί να μας χτυπάει. Χίλια έτη. Χίλια έτη προ Χριστού είπα. Λοιπόν... Και θέλω να πω ότι εφόσον είναι γραμμένο και έχει υποθεί προ Χριστού 1000 χρόνια, σήμερα είμαστε μετά Χριστό 2000 χρόνια και 1000 3000 χρόνια. Για να δούμε στα 3000 χρόνια, 1000 χρόνια προ Χριστού και 2000 μετά Χριστό, τι κάνουμε εμείς, εμείς τι κάνουμε. Γιατί μετά Χριστό, ο Χριστός εδώ, που εσταυρώθη η άκρα ταπείνωση και ταπεινώθη για το πλάγμα του για μας, για μένα, για σένα, για τον ένα, για τον άλλο, για όλους μας. Λοιπόν, και λέει εδώ ένας προφήτης, ο προφήτης Ισαΐας. Διάβασε εδώ. Αυτό. Αυτό, μέχρι εδώ. Δυνατά και καθαρά. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατή του μέλλοντος αιώνος. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι έχουμε έναν άρχον, έναν εξουσιαστή και τον άρχον του μέλλοντος, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Άραγε το πεδίο αυτό που σταυρώθη είναι η σωτηρία όλων μας. Και λέω τώρα, για να δούμε πριν 3000 χρόνια από σήμερα πίσω η ψαλμή αυτή που λέει, που διαβάσαμε και τα κείμενα, να δούμε εμείς σήμερα τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Μήπως είμαστε λαθυμούντες και κοιμόμαστε του καλού καιρού. Για να δούμε. Ο πρώτος στίχος. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινή. Λοιπόν, ο στίχος αυτός λέει σήμερα. Τότε το έλεγε, αλλά και σήμερα είναι το ακριβώς το ίδιο. Και να δούμε, μυαλό έχουμε βάλει. Και το χάσαμε. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα σε κάποιο χώρο, μέσα σε μία συναγωγή, μέσα σε ένα μεγάλο παλάτι, μέσα στη Βουλή, να το πούμε εμείς έτσι που πάνε οι μεγάλοι, είναι οι θεοί των ανθρώπων, οι βασιλιάδες, αυτοί που έχουν τιμή από τους ανθρώπους και υπερέχουν. Αυτοί οι άνθρωποι τότε τους λέγανε θεούς και σήμερα τι τους λέμε, βασιλιάδες. Ναι. Ότι είναι βασιλιάδες. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και βασιλιάς υπάρχει ένα. Ναι. Ο μοναδικός. Οι άλλοι όλοι είναι θνητοί. Έτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτοί οι θεοί που ήταν μέσα στη συναγωγή για οτιδήποτε θέματα θέλανε να μιλήσουνε εν μέσω δε Θεού διακρινή. Ποιος διακρινή, ποιος διακρίνεται εν μέσω αυτών? Ο ίδιος ο Θεός. Και τότε, αυτός που το έχει γράψει, το ψαλμό που λέγεται Ασάφ, εγνώριζε ακριβώς το τι είναι με
γίνεται με το Θεό, που τότε υπήρχαν είδωλα, και λέει ότι πρώτα το Θεό του ουρανού να επικαλείστε και μετά τα δικά σας αξιώματα. Βέβαια. Αυτό σωστό. Λοιπόν, τότε, σήμερα, ο Θεός, ο πραγματικός, που ήρθε και εσταυρώθηκε μέσα στη συναγωγή, έχει θέση. Απαντάω. Και πότε είναι. Και περιμένω ερωτήσεις. Αν έχει θέση. Έχει θέση. Έχει. Μέσα στη Βουλή έχει θέση. Όχι, όχι, όλα τα πάντα. Παντού. Έχει. Την εικόνα του τι κατεβάσανε κάτω. Δεν έχει θέση. Αφού είναι ο Βασίλης στον δρόμο. Παππού, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ξέρω εγώ τι είναι, ξέρω εγώ τι είναι. Εγώ λέω πράγματα που. Εμείς το επαναπατούμε σήμερα, αλλά. Μα όχι, δεν έχει θέση η Βουλή. Δεν λαμβάνεται υπόψη μας. Μα αυτό λέω, έχει θέση. Άρα και μέσα στη συναγωγή των μεγάλων. Ο Θεός, ο πραγματικός Θεός, δεν είναι μέσα. Όχι. Δεν είναι μέσα. Και λυπόμαστε πολύ, και εγώ και όλοι μας, γιατί πηγαίνουμε στην αυτοκαταστροφή. Μάλιστα. Και πιο πολύ λυπάμαι, γιατί από τότε που έχουν γραφτεί αυτά μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 3.000 χρόνια. Και μυαλό δεν έχουμε βάλει. Και μας λένε οι βουλευτές ότι είναι σοφοί. Δεν είναι μέσα στη Βουλή, Μιχάλη, η εικόνα του Χριστού τι κατεβάσανε. Δεν το θέλουμε το Χριστό. Αλλήμουν τα χέρια. Ο Χριστός δεν φωτίζει πλέον. Έτσι. Έχουν άλλο τρόπο για να φωτίζονται. Τι τρόπο, αν βγάλουμε το Χριστό, ποιος άλλος τρόπος υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μπράβο. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί αυτό είναι γραμμένο πριν 3.000 χρόνια. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Και όμως θα δούμε παρακάτω άλλα. Με συγχωρείς, μήπως πρέπει να διαβάσουμε την ερμηνεία για να το καταλάβουμε καλύτερα. Όχι. Μα το εξήγησε. Εντάξει, ναι, καλά, το εξηγάσαι. Λοιπόν, αυτό που σου είπα, εδώ, διάβασε το 44. Για να δούμε τώρα ο πατέρας πώς μας το δίνει να το καταλάβουμε. Όπου κι αν στραφώ προς όποια κατεύθυνση κι αν κινηθώ, ο Θεός είναι μπροστά μου. Όλοι οι δρόμοι μου αυτόν έχουν ως τέρμα τους. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού φύγω. Η συνείδησή του κάθε ανθρώπου είναι μία ακτίνα που προέρχεται από τον λαμπρότερο πνευματικό ήλιο τον Θεό. Μέσα από τη συνείδηση ο Θεός. Όχι αυτό. Αυτό εδώ, σου είπα. Αυτό το διάβασα. Αυτό. Συνεχάω και δύο. Όχι. Πάλι να με διάβασε το πάλι. Πάλι. Όπου και στραφώδη. Εδώ και εκεί. Εκεί. Ναι, τούτο εδώ. Ναι, να με μην προχωράς κάτω. Όχι, α, είμαστε εδώ. Ναι. Πάλι διάβασε. Όπου και στραφώ προς όποια κατεύθυνση και αν κινηθώ, ο Θεός είναι μπροστά μου. Όλοι οι δρόμοι μου αυτόν έχουν ως τέρμα τους. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου, πού φύγω. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα, την εικόνα του Χριστού την κατεβάσα από τη Βουλή. Όχι, δεν είναι πρωτάγουστο, δεν το λέω εγώ τώρα για να τα ακούσετε. Αυτό υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν ξέρω, ο Βασίλης μην ξέρει περίπου πόσο είναι. Ούτε και περίπου τα 2,5 χρόνια, 3. Μόνο. Πώς θα πάμε, πολλά, πολλά. Από όταν βγήκε ο Παπανδρέου. Λοιπόν. Όταν βγήκε το Πασόκ και μεγάλη, από τότε. Ναι, άραγε είναι από το 81 που βγήκε το Πασόκ, όπως λέω. Λοιπόν, άραγε ο Χριστός όταν λείπει μέσα από, από τη συναγωγή που μαζεύονται όλοι για το καλό της Ελλάδος ή σε άλλες συναγωγές για τον καλό όλης της ανθρωπότητας. Έτσι, και βγάζουμε που λέει ο πατέρας το πανταχού παρόν που είναι και δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε το Θεό. Όπου και να τον σπρώξουμε είναι κοντά μας. Λοιπόν, και τον διώγνουμε. Τι ωφέλεια θα έχουμε. Τι καρπούς θα έχουμε. Κακά αποτελέσματα. Λοιπόν, ας δούμε τα πράγματα. Λίγο πιο προσεκτικά, γιατί 3.000 χρόνια είναι γραμμένο το κομματάκι και μας πιάνει ένοχος. Εμένα με πιάνει πάρα πολύ. Όλοι. Λίγο πολύ όλους. Πάρα κάτω. Πήγαινε στο 183.
λοιπόν εδώ. 183. Ναι, λέει εδώ το άλλο στη Χάγη. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Λέει η ερμηνεία του. 182-183. Ναι, εκεί. Κάτσε λίγο και έτσι θα σου πω. Λοιπόν, και λέει η ερμηνεία του. Έως πότε θα δικάζεται αδίκως και θα προσωπολιτείτε χαριζόμενοι εις πρόσωπα αμαρτωλών πλουσίων και ισχυρών, η ερμηνεία του. Πάλι και το κείμενο. Έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Μας λέει το κομμάτι εδώ, που εδώ πιανόμαστε ένοχοι πολύ φοβερά. 3.000 χρόνια γραμμένα πίσω και δεν ήταν για τότε. Η φωνή του Κυρίου, ο λόγος του Θηρίου, η ψαλμή που είναι από τα άνωθεν, από τον ίδιο τον Θεό, η ημερομηνία δεν υπάρχει. Χρόνος δεν υπάρχει. Ο λόγος του Θεού είναι ένας και μοναδικός εις τον αιώνα. Δηλαδή, στην πορεία δεν γερνάει ο λόγος του Θεού. Είναι κενός με άφα γιώτα, ολοκένουργιος. Είναι άφθορος, δίχω φθορά, ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, και μυαλό δεν βάζουμε. Και λέει το κομμάτι αυτό εδώ, ότι έως πότε κρίνεται αδικία και πρόσωπα αματώνων λαμβάνεται. Λέει, η κοινωνία μας σήμερα βλέπουμε ότι ο καθένας για να βολευτεί από τους μεγάλους μέχρι τον πιο μικρό. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όλοι μας. Και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Εύχομαι και χάρη του Θεού να μας οπλίσει και να μας ανοίξει η διάνοια να καταλάβουμε. Για να κάνω εγώ αυτό που θέλω να κάνω στον εαυτό μου, στο σπίτι μου, στη γυναίκα μου, στο παιδί μου, πατάω επάνω σου, σε πατάω, σε αφανίζω για να σωθώ εγώ. Έτσι. Αν δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι λέει. Και όταν είναι ισχυροί άνθρωποι, όπως είναι οι σημερινοί που λέμε ότι είναι εφοπλιστές ή οι πολύ 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 μεγάλοι, αυτούς λέει, αντί να τους βοηθήσουμε, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Πάμε και τους καλοπιάνουμε και τι να μην γινόμαστε κόλακες. Γιατί έχουμε ανάγκη αυτούς και το χρήμα τους και τη θέση τους. Λέει μέσα εδώ το κομμάτι αυτό. Είναι όμως έτσι. Όχι, δεν θα δώσω απάντηση. Λίγο παππού να με, δεν σου δίνω το λόγο. Έτσι. Εγώ να με, δεν σε έκοψα. Λοιπόν, για να δούμε όμως, είναι έτσι. Εγώ νομίζω. Λοιπόν, να το δούμε παρακάτω. Αλλά προτού να δούμε όμως το παρακάτω, πες εδώ τι λέει ο πατέρας για το κομμάτι. 183. Ναι. Μέχρι εδώ. Ναι, ναι. Γιατί σε όλη τη χτίση και στο κάθε κομμάτι της όλα είναι τόσο σοφά, τακτοποιημένα και κινούνται με τόσο θαυμάσια αρμονία. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ίδιος ο Δημιουργός τα διευθύνει και τα κυβερνά. Και γιατί στον άνθρωπο την κορονίδα της κτήσεως υπάρχει τόση αταξία και δυσαρμονία. Γιατί η ζωή του είναι έτσι ακανόνιστος και παραμορφωμένη. Γιατί ο άνθρωπος εννοεί να διευθύνει και να κυβερνά ο ίδιος τον εαυτό του εναντίον της θελήσεως και της σοφίας του Δημιουργού του. Δημιουργού του, γι' αυτό είναι, λέει. Ο αμαρτωλέ άνθρωπε, πρόσφερε όλον τον εαυτό σου στον Κύριο και Θεό σου. Και τότε όλη σου η ζωή θα γίνει αρμονική, ωραία, όπως υπήρξε η ζωή των Αγίων. Γιατί αυτοί το ίδιο έκαναν. Πρόσφεραν τον εαυτό του ολοκληρωτικά στον Χριστό. Και έτσι η Εκκλησία καθημερινά μας προβάλλει το παράδειγμά τους προς μίμηση. Μπράβο. Βρες το 81. Βλέπουμε εδώ ότι μας λέει ο πατέρας ότι πρέπει να έχουμε μπροστά μας
τον προορισμό και το πνεύμα μας, γεννηθεί το θέλημα του Πατρός. Να προσευχόμαστε και ο Θεός όταν δει την προαίρεσή μας, 81. Ότι εμείς προσευχόμαστε, ότι του αναθέτουμε τα προβλήματά μας, ευλογεί την κάθε κίνηση. Και τότε δεν θα υπήρχε η χασμοδία αυτή που λέει ως πότε κρίνεται αδικία και να είμαστε άδικοι. Και τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, άραγε εμείς, λέω τώρα, και πιάνουμε ένοχος πρώτος, αναθέτουμε πραγματικά όλα τα προβλήματά μας στο Θεό ή κάνουμε αυτό που λέει ο πατέρας εδώ. Προσπαθούμε από μόνοι μας να τα λύσουμε και στο τέλος έχουμε φθορά και πνευματική και υλική και στο τέλος βαδίζουμε προς την απώλεια. Εκεί έχουμε καταντήσει σε αυτό το κομματάκι που λέει το κείμενο. Αλλά πιο κάτω θα πάρουμε απαντήσεις, διότι έχει συνέχεια. Βασιλάκη, ώρα έχουμε. Μέχρι τις και μισή. 7:15. Λοιπόν, κρίνεται ορφανό και φτωχό, ταπεινόν και πένιτα δικαιώσατε. Η ερμηνεία. Εκδώσατε δικαίαν κρίση υπέρ του ορφανού. Αυτό. Και φτωχού αποδώσατε το δίκαιο του εις των ταπεινών και τον διατελούντα εις εσκάτην ένδυα. Δηλαδή, ο Θεός μας λέει από πάνω. Το ναι, ναι, το ου. Δηλαδή, η αλήθεια είμαι εγώ. Όταν λέμε ο Θεός, για να εξηγούμε θα. Η εσταυρωμένη αγάπη. Εσταυρώθηκε ο Θεός για μας. Λοιπόν, και λέει το ναι, ναι, το ου. Θα πάρεις την αλήθεια που σου δίνω, το λόγο μου και το δρόμο μου. Αν δεν μπορείς να την εχειριστείς, θα προσευχηθείς, θα μου αναθέσεις εμένα, εσύ θα είσαι πάνω στην αλήθεια, σε αυτό το μέτρο τη σωτηρία, διότι είναι η άκρα αγάπη που σώνεται το κάθε, η κάθε ψυχή. Λοιπόν, και εγώ από πάνω θα σε ενισχύω. Θα συνδυνάω όσο μπορώ. Ναι. Λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό, ακούω προσωπικά εγώ. Μπορεί και εσείς να το έχετε ακούσει. Και στον δρόμο και σε πολλούς χώρους. Και ένας χώρος μοναδικός που το ακούμε πολύ συχνά, μοναδικός χώρος είναι η τηλεόραση. Αγάπη. Αγάπη, 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 αγάπη. Η αγάπη όμως, αν δεν είναι προς τον ορφανό, προς το φτωχό, τον ταπεινό και αυτός που πάσχει, πραγματικά δεν έχει αντίκρισμα. Αυτά πάνε αλυσίδα όλα μαζί. Δεν έχει αντίκρισμα. Εμείς τη δίνουμε την λόγια. Όταν φέρω στο νου μου τον Υιό του Θεού και εκείνου που κατά όνομα μόνον είναι χριστιανοί, νιώθω φόβο και ήττο. Φόβο αναλογιζόμενος ότι θα παρουσιαστώ ενώπιον του φοβερού βήματος του Ιησού κατά την ημέρα της κρίσης. Και ήττο γιατί βλέπω ένα πλήθος λεγόμενων χριστιανών που μόνοι τους στέρισαν τον εαυτό τους από τη σωτηρία και κινούνται εκούσια προς την αιώνια κόλαση. Βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας δεν αστείευε. Το λόγο του Κυρίου τον αναλύει και με το μαχαίρι το πάει μέχρι κόκαλο και πονάμε. Δηλαδή, αν δεν πάρουμε το λόγο του Θεού και να το κάνουμε πράξη προς τα έξω, και αυτό ότι είμαστε χριστιανοί στην ταυτότητα, στο όνομα και με πολλά άλλα, με επιφάνεια να αρέσει ένα στον άλλον και να απολακτεύεις εσύ εμένα, εγώ εσένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα. Τίποτα. Σε τίποτα. Μηδέν.
αυτό που θα μας ωφελήσει, λέει ο πατέρας, είναι ποιο. Αν πούμε, αν πάρουμε το λόγο του Θεού, ένα μικρό κομματάκι, δύο σύλλαβες, και σήμερα θα κάνω πράξη αυτές τις δύο σύλλαβες. Από την ώρα που θα κάνουμε πράξη το λόγο του Θεού, που θα ξεκινήσουμε, ας πούμε, αύριο. Πες ότι ο καθένας μας ξεκινάει αύριο να κάνει μία πράξη. Διαβάζει δύο συλλαβές εσύ, δύο συλλαβές εσύ άλλο, διότι ο λόγος του είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Και προσπαθείτε να, και εγώ μαζί και όλοι μας να κάνουμε πράξη. Αυτομάτως θα έχουμε τι. Αντίσταση του πονηρού. Αντίσταση. Βεβαίως. Εκεί είναι. Το να λες ότι είσαι χριστιανή και εγώ και τώρα και τα άλλα, δεν λέει τίποτα. Τίποτα. Σκοπός είναι να κάνουμε πράξη. Αυτό είπε στην ο πονηρός μπαίνει πολύ μεγάλο. Όχι. Ο πατέρας έκανε την ερμηνεία και έβαλε το μαχαίρι το ρόγδο μέσα στο κόκαλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Έστω λίγο λεξιούνται να κάνουμε την πράξη σωστή. Και το να πούμε χίλιες λέξεις και ένα εκατομμύριο λέξεις, δίχως να κάνουμε πράξη, δεν έχει σημασία. Λίγο παρακάτω, θα σου δείξω δύο βασιλιάκι. Θα μην σκοτάνε, σκοτάνε, να ρίξε το. Λοιπόν, και λέει, το να μην πέμπει, ο στίχος πέμπει. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαμορεύσονται σαλευθύντωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Να το ξαναδιαβάσω πάλι. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαμορεύσονται σαλευθύντωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Και λέει τώρα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν βάζουν μυαλό, που ξεκίνησε από τον πρώτο στίχο μέσα στη συναγωγή, που δεν θέλουν το Θεό, δεν θέλουν το φως, δεν θέλουν το μοναδικό Θεό, δεν θέλουν τον ένα και μοναδικό που θα τους φωτίσει αυτούς τους μικρούς Θεούς που έχουν την εξουσία. Και πρέπει και αυτοί έχουν ανάγκη τον Θεό. Και αυτοί έχουν ανάγκη τον Θεό. Όλοι. Λοιπόν, και έχουν γίνει αντίστροφα τα πράγματα. Λοιπόν, και λέει εδώ, το ξαναδιαβάζω. Και θα τελειώσουμε με το κομμάτι αυτό. Γιατί θα δώσουμε λίγο εμπειρία. Λέει, ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύσονται σαλευθύντωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Δηλαδή, λέει εδώ. Ουκ έγνωσαν. Δεν γνώρισαν. Δεν ήθελαν να γνωρίσουν. Δεν είχαν θέληση. Δεν είχαν συνέστηση. Δεν είχαν απάνω τους, δηλαδή, τα με καθήκοντά τους δεν τα γνώριζαν το τι πρέπει να κάνουμε. Την εξουσία τη θέλανε. Αλλά αυτό που έλεγε... Υπάρχει μετά από την εξουσία και ορισμένα καθήκοντα. Ναι. Διότι για να πω τα καθήκοντα, θα το βάλω εγώ το μαχαίρι τώρα στο κόκαλο. Όχι ο πατέρας. Βάσει του λόγου του Θεού. Όχι εγώ, με και μερικά μου λόγια, βάσει του λόγου του Θεού. Αυτό κάπου εκεί πήγανε να ξεφύγουνε και οι Απόστολοι, οι μαθητές του Κυρίου, που σταυρώθηκε ο Κύριος για όλους μας και για τους μαθητές. Και λένε οι μαθητές, εγώ τόνα, εγώ τ' άλλο, εγώ θέλω εκεί, εγώ τ' άλλο. Δηλαδή όλοι θέλαμε να βολευτούν και να πάρουν κάποιες θέσεις. Τα λέμε. Ναι. Και στη ζωή αυτή και στην άλλη που έλεγε ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, δεν ξέρετε τι ζητάει. Ούτε το ποτήριο που πίνω εγώ. Μπορείτε να το πείτε κι εσείς. Και αυτό το ποτήριο τι είχε μέσα. Το ίδιο του το σώμα και το αίμα του. Μόλις καταλάβανε το τι ακριβώς τους είπε ο Κύριος, κάνανε πίσω. Δηλαδή, και ερωτώ, και λέω εγώ, ο Κύριος ήρθε και ήταν βασιλεύς των βασιλευόντων, ο μέγας βασιλεύς, ο μέγας αρχιερεύς όλων των αρχιερέων και των ιερέων. Λοιπόν, αλλά για να γίνει μεγάλος, ταπεινώθηκε
πάνω στο σταυρό, σταυρό δε μέχρι θάνατο. Και αυτό το αίμα το έκανε για να νικήσει τον ίδιο ποιον, τον Σατανά που είχε πάρει όλα τα πλάσματα του Θεού και τα πήγαινε στον άλλη. Είχαμε απώλεια. Λοιπόν, εμείς για να είμαστε, για να είμαστε μεγάλοι και ειδικά αυτοί που έχουν τους βαθμούς και τις εξουσίες, οι μικροί θεοί, βασιλιάδες, υπουργοί, πρωθυπουργοί, πρόεδροι και σε όλο τον κόσμο. Από τον εαυτό τους θα δώσουν τίποτα, θα δώσουν κάτι προς το λαό τους, σε αυτό που έχουν υποσχεθεί. Διότι λέει ότι τον όρκο που κάνουν είναι μέχρι τελευταία γρανίδος του αίματος μου δίνω όρκο στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, γιατί για το λαό μου. Εγώ δεν είδα να στάξει αίμα. Λίγο, όχι αν πολύ, λίγο, για το λαό. Καθόλου. Λοιπόν, και εδώ το λέει το κείμενο πριν 3.000 χρόνια, ότι αυτοί οι άδικοι όμως, κριτέ, πάσχουν από ηθική τύφλωση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Πολύ. 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 Και θα δούμε από το διάστημα. Πολύ. 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 Προσπαθώ εγώ, εσύ, ο ένας το άλλο, μοναδικότητες, να περισσώσουμε ό,τι υπάρχει σκήτημα. Στο παιδί σου, εγώ στο δικό μου παιδί, και όταν το παιδί βγαίνει έξω, η τύφλωση αυτή είναι φανερή. Διότι πηγάζει πρώτα από την ίδια την παιδεία. Η παιδεία είναι τυφλή. Γιατί ένα μάθημα δεν το εκτελούν στο ακέραιο και όπως πρέπει. Ποιο, τα θρησκευτικά. Το δεν πιο κύριο. Δεν τα έχουν. Το περνάνε το πολύ. Τόσο πολύ αυτό είναι το πιο μυστήριο. Και όμως σε αυτά τα θρησκευτικά επάνω έχω να πω κάτι τούτο και κλείνω εγώ για να, γιατί θέλει να φύγει ο Μασικάκη. Πάνω στα θρησκευτικά έχω να πω τούτο, ότι οι καθηγητές μας, όλοι οι καθηγητές που είναι μέσα στην παιδεία προβάλλουν τον Άγιο Κοσμά και τον Αιτωλό. Το κάνουν και μάθημα. Ο Άγιος Θεμάς ο Αιτωλός, που ήταν Άγιος, που ήταν έτσι, που ήταν... Ο Άγιος Θεμάς ο Αιτωλός δεν θέλει προβολή, διότι δεν έκανε τίποτα από μόνος του. Με τη χάρη του Θεού τα έκανε. Και αυτό που έκανε, τι έκανε. Να το πούμε με δύο λόγια. Η Ελλάδα ήταν εσκλαβωμένη 400 χρόνια. Το ποθητό της λευτεριάς δεν ερχόταν. Και ξέρετε γιατί. Γιατί έλειπε μέσα από το λαό που ήταν εσκλαβωμένο στα 400 χρόνια η πίστη του Χριστού. Ναι. Και ήρθε να μας διδάσκει και να μας μάθει τι σημαίνει πίστη. Γι' αυτό είπε τις εκκλησίες να τα κάνετε, θα τις κάνετε σχολεία, να μάθετε το λόγο του Θεού τόσο όσο μπορείτε να το διαβάζετε για να μάθετε το λόγο του Θεού και να καταλαβαίνετε το τι ακριβώς θέλει από εσάς και τι πρέπει να κάνετε εσείς για τον Χριστό. Και όταν μάθετε αυτό, το απλό θα δάθει το ποθητό της λευτεριά. Προσέχτε όμως, λέει ο Άγιος Κοσμάς, σε προφητείες, λέει, πάνω εκεί. Όταν μάθετε περισσότερα γράμματα, μπορεί να έρθει και η καταστροφή του κόσμου. Διότι τα πολλά γράμματα φέρνουν τι. Τον εγωισμό. Εγωισμό. Εγωισμό σε μία υπεροψία ότι είναι κάτι. Λοιπόν, γι' αυτό σε αυτή την υπεροψία έχω να προσθέσω τις δύο λέξεις που είπα στην αρχή. Ακούστε τις. Ο Θεός έστει εν συναγωγή Θεών. Πού ξέρω τα πολλά. Μα ο Κύριος δεν ήξερε πολλά. Ήρθε να πράξει πολλά, να κάνει πολλά. Εμείς ξέρουμε πολλά, δεν πάθουμε τίποτα. Άραγε ίσως δεν ξέρουμε τίποτα. Τίποτα. Να μας βοηθήσει η χάρη του Θεού, η χάρη του Θεού, τουλάχιστον ο Λόγος του Θεού, όπου και να διαβάζουμε, στην Παλιά Διαθήκη ή στην Καινή Διαθήκη, είναι ένας και μοναδικός.
θέλει ο Θεός μέσα από, από τον παλαιό το λόγο του, την παλαιά και την γενναιρήνη, να μας φέρει μηνύματα και να πει, παιδί μου, για σένα δεν μιλάω. Αν αυτά δεν τα πάρουμε, να τα βάλουμε μέσα μας και να τα κάνουμε έργο στην πράξη, να τα κάνουμε, να το πούμε σήμερα, Χριστοπραξία και όχι Χριστολογία, δεν θα έχουμε τέλεια καμία. Έχουμε η χάρη σήμερα να μας φωτίσει και, και αύριο να έχουμε καλό ξημέρωμα ημέρα Κυρίου του Παναγιακού. Για να το δούμε. Ακούμε και τον Άγγελο στο Βόρειο. Ναι. Τσίγκο παππού. Πατερμό και να ακούμε και τον Άγγελο στο Βόρειο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα.